Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Είσαι καλά. Καλά είμαι εσύ. Αισθάνομαι μειονεκτικά μπροστά σου. Είσαι πάρα πολύ ψηλή, πάρα πολύ όμορφη. Θέλω να μας πεις για την εκδήλωση. Είναι ένα περιοδικό που εκδίδεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ενδιαφέρον με ωραία θέματα, επίκαιρα θέματα. Έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει 2 χρόνια. Και είμαστε εδώ να δηλώσουμε την παρουσία μας και να τους τιμήσουμε. Η showbiz πώς πάει, γενικά η δουλειά υπάρχει, γιατί λόγω φοβερή οικονομική κρίση λένε. Κοίταξε να δεις, τώρα πιστεύω ότι η οικονομική κρίση υπήρξε πάντοτε. Απλά τώρα επιδεινώθηκε πιο πολύ. Αυτό το χρόνο εγώ τα βλέπω ψιλοζόρικα τα πράγματα, αλλά πιστεύω θα φτιάξουμε. Είναι θέμα περίοδου πιστεύω, μέχρι να περάσει όλο αυτός ο τόρος, μετά μια χαρά. Να σου πω, κάνεις κάποια άλλη δουλειά? Κάποια άλλη δουλειά, όχι. Μπορείς να συντηρηθείς μόνο με τη δουλειά αυτή, το modeling? Κοίταξε να δεις, αναλόγως της δουλειάς που κάνεις, σίγουρα δεν είναι ένα σταθερό εισόδημα. Απλά και επειδή οι δικές μου προτεραιότητες είναι πιο πολύ στη σχολή μου και όχι τόσο στη δουλειά μου, θα καταφέρω και χαρά. Εντάξει, είμαι ικανοποιημένη δηλαδή. Θα μπορούσε να κάνει μια άλλη δουλειά εκτός από το modeling? Εννοείται. Πάνω στη δουλειά, πάνω στη σχολή μου. Θα ήθελα να ασχοληθώ, σκοπεύω δηλαδή μετά τη σχολή μου να ασχοληθώ με τη διαφήμιση και το marketing. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και μόνο αυτό θα κάνω. Πώς επιτοπλίζονται τα μοντέλα στρέφονται στην υποκριτική, στο θέατρο και τηλεόραση? Θα σε ενδιαφέρει τέτοιο στο μέλλον? Να σου πω την αλήθεια, όχι. Αλλά ό,τι είχα πει ποτέ το έκανα, οπότε δεν λέω τίποτα. Ωραία, όσον αφορά, έχει γίνει μεγάλος δώρος για αυτά τα οποία γίνονται στον χώρο του modeling. Δηλαδή, το να πηγαίνουν και να πληρώνονται με κάποιους πελάτες τα μοντέλα, ισχύει τελικά κάτι τέτοιο? Θέλω να πιστεύω, και όχι θέλω, το πιστεύω δηλαδή, ότι έχει να κάνει καθαρά με τα μοντέλα. Ασχολούμαι σχεδόν 6 χρόνια, δεν μου έχει συμβεί ακόμα. Βέβαια, μου έχουν γίνει κάποιες προτάσεις για να μου δώσουν μια δουλειά ή για να πραγματοποιήσουν κάτι. Αλλά έχει γίνει 2 φορές το πολύ. Τόσο έντονα δεν το έχω δει εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από το πρακτορείο το οποίο εργάζεσαι, σου έχουν κλείσει κάποιο ραντεβού με κάποιον? Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Συνήθως αυτά τα πράγματα γίνονται από τρίτα άτομα εκτός πρακτορείου. Για να σου πει το πρακτορείο να κάνεις κάτι τέτοιο, θα φτάει το μοντέλο και όχι το πρακτορείο. Λοιπόν, άνοιξη πλησιάζει, έχουμε δει ημερολογιακά. Θέλω να πεις, είσαι ερωτευμένη? Είμαι ερωτευμένη. Με τον κόσμο, με τα λουλούδια, ναι, που με αγαπάνε και τις αγαπάω. Με το αγόρι δεν έχει? Ορίστε. Αγόρι δεν έχει? Όχι. Είναι δυνατόν 2 μέτρα γυναίκα να μην έχει? Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι αγόρι. Χρειάζομαι έναν άντρα στο δίπλα μου. Αγόρι δεν χρειάζομαι. Σε όλο το δηλαδή. Τι είναι αυτό το οποίο δεν βρίσκει σε έναν άντρα? Τι είναι αυτό το οποίο. Γιατί δεν σε πλησιάζουν κατά την τι να σου πω, δεν ξέρω, με φοβούνται. Ναι. Μπορεί. Εσύ τι είναι αυτό το οποίο προσέχει σε έναν άντρα? Προσέχω σε έναν άντρα. Το πρώτο που προσέχω είναι το ύψος. Άμα γνωρίσω κάποιον καλά, θέλω να με κάνει να γελάω, πάνω απ' όλα. Αν με κάνει να γελάω, καλά τα πάει. Από εκεί και πέρα, είτε είναι κοντός, είτε είναι ψηλός, είτε είναι χοντρός, είτε είναι οτιδήποτε, άμα με κάνει εμένα καλά, είμαι μια χαρά. Θα ρωτήσω κάτι. Το βράδυ πώς κοιμάσαι? Το βράδυ. Βρούμητα. Ενώ φοράς πιτζάμες? Ναι, και δεν με φοράω πιτζάμες. Το καλοκαίρι το σκέφτομαι, άμα κάνει πολύ ζέστη, τι να κάνω. Εσόρουχα. Γεια σας, Παλαιτίνε. Γεια σας. Είσαι καλά? Μια χαρά. Λοιπόν, μοντέλο, έτσι. Ναι. Τι ήταν αυτό το οποίο σου έκανε να ακολουθείς αυτό το επάγγελμα? Το ενδιαφέρον μου για τα ρούχα, για τη μόδα. Όλο αυτό, η αδρεναλίνη όταν βγαίνεις στην πασαρέλα και να βλέπεις τον κόσμο από κάτω να σε θαυμάζει, να σε θεωρεί κάτι ιδιαίτερο και να αναδεικνύεις και τα ρούχα. Είναι δηλαδή η λάμψη, το χρήμα και... Όλο αυτό είναι ένα μέρος της δουλειάς αυτής που κάνω. Έρχεται μαζί με τη δουλειά. Δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος μου, αλλά εφόσον θα έρχεται, θα κοιτάξω να το διαχειριστώ σωστά, εάν πετύχω. Και πρώτο ο Θεός. Βαλεντίνα, επειδή διανύουμε δύσκολους καιρούς,
οικονομική κρίση, κατά πόσο είναι εφικτό ένα μοντέλο να μπορεί να συντηρηθεί από τα χρήματα τα οποία παίρνει. Στην αρχή, στις αρχές, όταν ξεκινάς, αυτό δεν είναι εφικτό. Εάν διακριθεί σε κάποιο διαγωνισμό, τότε πιστεύω ότι υπάρχουν χρήματα στη δουλειά, σε αυτό το χώρο. Μέχρι ένα χρονικό διάστημα, όλοι ξέρουμε ότι το modeling έχει ημερομηνία λήξης, μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μπορεί ένα μοντέλο να βάλει κάποια λεφτά να τα αποταμιεύσει και στη συνέχεια μπορεί να ασχοληθεί με την τηλεόραση, με το τραγούδι, εφόσον έχει ταλέντο. Υπάρχουν πολλά με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί μετέπειτα. Ωραία, την επιλογή του συντρόφου σου θα την έκανες βάσει των φουσκωμένων λογαριασμών στην τράπεζα ή ό,τι πει η καρδιά σου? Ό,τι πει η καρδιά μου, γιατί έχω ένα σύντροφο στη ζωή μου αυτή την εποχή και η αληθινή αγάπη δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι κάτι μοναδικό. Εσύ θα έκανες καθόλου περικοπές λόγω των οικονομικών δυσκολιών? Βεβαίως, γιατί όχι. Τα έξοδα όσον αφορά τα ρούχα, δεν θα πήγαινα να ψωνίσω κάτι επώνυμο, κάτι πιο απλό, να μην ξοδέψω τόσο πολλά χρήματα, να πάρω κάτι πιο απλό που να μου αρέσει να με κολακεύει από το να πάω να ξοδέψω υπέροχα ποσά σε ρούχα τα οποία είναι φίρμες κτλ. Θα μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο εκτός από το μόδα? Ασχολούμαι με το τραγούδι, τραγουδάω από μικρή, αυτό ήθελα να γίνω, αλλά το modeling ακολούθησε. Οπότε μπορεί να γίνει συνδυασμός και των δύο, έτσι, γιατί μέχρι κάποια στιγμή μπορείς να ακολουθήσεις το modeling και μετά το τραγούδι, Ναι. Είναι στα άμεσα σχεδιά σου? Στα άμεσα όχι. Ο πρώτος στόχος μου είναι να καταξιωθώ στον χώρο της μόδας μέσω κάποιου διαγωνισμού. Τα καλυστία του Αντένα είναι ένας από τους στόχους μου. Και αν διακριθώ εκεί, θα ασχοληθώ κάποιο χρονικό διάστημα με τη μόδα και μετά με το τραγούδι. Αυτά τα οποία ακούγονται όσον αφορά τη showbiz, τα διάφορα ραντεβού των μοντέλων με τις διάφορες επιχειρηματίες για να πάρουν κάποιες δουλειές, έχει κάποια τέτοια πρόταση? Όχι, αυτά δεν με αφορούν. Εμένα στόχος μου προσωπικός είναι να παντρευτώ και μετά να ξεκινήσω σχέσεις. Και με το φίλο μου έχουμε αραβωνιαστεί και μετά το γάμο του είπα και δεν με αφορούν, δεν ασχολούμαι καν με τέτοια πράγματα.